Μπήκε το θέμα, έκανε δήλωση ο Πρωθυπουργός περί αλυτρωτισμού, ήταν η εισηγητική του τοποθέτηση. Προφανώς συζητήθηκε και με τον Ζάεφ αυτό. Και ο Ζάεφ του είπε ναι, εγώ θα προχωρήσω στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ή κάτι τέτοιο, ξέρεις, κάτι είναι δύσκολο, μη μου το ζητάς. Ας αρχίσω με την αλλαγή του αεροδρομίου και της εθνικής οδού και βλέπουμε. Κύριε Παπαδάκη, πριν εγώ άκουσα με προσοχή τους εκπροσώπους των υπόλοιπων κομμάτων. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι να περιμένουν όλοι και όλες για το τι στάση θα κρατήσει όταν έρθουν όλα τα δεδομένα. Και όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση και μάλιστα για σοβαρά εθνικά θέματα, θα προτιμούσα και θα έλεγα σε όλους να είναι προσεκτικοί το τι κάνουν. Έχουμε μια βαθιά ιστορία, και μιλάω και ως εκπαιδευτικός, μια βαθιά ιστορία εθνικών ιτών. Δεν θέλω να πω το πόσο ένας εθνικισμός των συνταγματαρχών οδήγησε στη μεγάλη ήττα στην Κύπρο και το μεγάλο πρόβλημα και την εισβολή του Ατήλα. Άρα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι επενδύουν σε αυτό ή επενδύουν σε προσωπικές στρατηγικές ή σε πολιτικές μικροκομματικές σκοπιμότητες. Δύο. Ό,τι αφορά την πορεία από το 92. Το πρόβλημα δεν το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το έχει κανένας από εμάς και συνολικά η κυβέρνηση, και θα σας εξηγήσω γιατί. Εμείς έχουμε μια σταθερή θέση, είμαστε απολύτως σύμφωνοι, αφετηρία είναι αυτά τα οποία είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής και το Βουκουρέστι δηλαδή. Το πρόβλημα το 92 που δημιουργήθηκε ήταν η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα εδώ έχουμε και χοντρά αδειάσματα, να το πω έτσι λαϊκά, και της κυρίας Μπαγκογιάννη εχθές από τη Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει το 2009. Εκείνο που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία είναι ότι και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ θα πω και η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Κακλαμάνης είναι ένας έντιμος πολιτικός, είπε τη θέση του και κρατάει μια θέση συγκεκριμένη και δεν τη δέχομαι, δεν την αποδέχομαι, τη σέβομαι όμως. Αλλά εδώ όμως έχουμε ένα αλαλούμ της Νέας Δημοκρατίας και επενδύει για άλλη μια φορά σε πτώση ενδεχόμενη της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αντίστοιχο αλαλούμ όταν ο κύριος Κατσίκης παρουσία σας. Θα πω, αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω, παρακαλώ. Αφήστε με να τελειώσω. Όνομα Μακεδονία δεν δεχόμαστε. Αφήστε με να τελειώσω. Αλαλούμ δεν υπάρχει κανένα. Ο καθένας μπορεί να έχει τη θέση του. Αυτό θα πει η δημοκρατία και στη Βουλή θα τα πούμε. Όλοι. Και όλες και εκεί θα κρυθούν. Ναι, αλλά εδώ συγκυβερνάτε δηλαδή. Δεν, είναι δεν καταλάβατε τι είπα. Είμαι σαφής τι λέω. Ότι μέσα στη Βουλή θα τοποθετηθούν όλοι. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ξεκάθαρα δεν υπάρχουν θέματα αλυτρωτισμού. Θα φύγουν αυτά. Δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πράγματα τα οποία προσβάλλουν ενδεχομένως όπως ή δημιουργούν διεκδικήσεις. Ταυτόχρονα τα εθνικά συμφέροντα αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα υπερασπίσει όσο κανείς άλλος. Αλλά προσέξτε, είμαστε πυλώνα σταθερότητος. Δέστε λίγο την ιστορική διαδρομή των προηγούμενων χρόνων με τι παιχνίδια παίζανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε όλη αυτή την ταραγμένη περιοχή. Όμως, κύριε Ρίγα, αν μου επιτρέπετε, άκουσα χτες τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος είπε ότι είναι ακραίοι και εθνικιστές όσοι διαφωνούν με τη χρήση του όρου Μακεδονία. Μη με βάζετε κύριε Παπαδάκη, μιλάει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω λοιπόν, προσέξτε, είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Εγώ μιλάω ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακούτε. Εάν λοιπόν είναι ακραίος και εθνικιστής ο Κατσίκης, ακραίοι και εθνικιστές είναι και της Χρυσής Αυγής. Μόνο και μόνο για να είσαστε στην εξουσία, να ρωτάει κάποιος, θα συνεργαζόντουσαν και μαζί. Κύριε Παπαδάκη, κύριε Παπαδάκη, είμαι ξεκάθαρος, λέω. Μιλάω ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σαφής λοιπόν, τι λέω, ότι εθνικισμοί ή παιχνίδια προσωπικών στρατηγικών οδήγησαν ή εθνικισμοί του τύπου συνταγματαρχών οδήγησαν σε τέτοιες ήττες. Ακούστε λοιπόν τώρα και κάτι άλλο. Σε αυτή την ιστορία. Θα πρέπει να το έχετε ξεκαθαρίσει εσωτερικά. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Με την ιδιότητά σας του γραμματέα το λέω. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει. Τώρα κύριε Παπαδάκη, μην προσπαθείτε να δείτε. Αλλά και ως κόμμα. Ως κόμμα είναι ξεκάθαρο για μας. Ξεκάθαρο το τι λέμε. Αυτή είναι η στάση και είναι διαχρονική. Από εκεί και πέρα. Ο καθένας επιλέγει. Ο καθένας επιλέγει. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω τώρα. Να πω εθνικιστής είναι και ο κύριος. Να με συγχωρέσει βέβαια αυτό το πω έτσι. Ο κύριος Γκέρογλου. Γιατί όταν συγκυβερνούσε με τον κύριο Σαμαρά και όταν είχε αυτή τη στάση, το αλακάρτ δηλαδή, αυτό ήταν. Δεν ανοίξαν θέμα προς όφελος
των δικών του συμφερόντων και μάλιστα ενάντια στην ελληνική κοινωνία, συγκυβέρνησαν με την πιο ακραία θέση. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω. Με τις πιο ακραίες θέσεις και ενδεχομένως λειτουργώντας επικίνδυνα για τα εθνικά θέματα. Δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι και ούτε δημοσιογραφικά σας λέω. Άρα, εχθές υπήρξαν ορισμένα πράγματα. Είναι προς τιμήν και θα έλεγα και του κυρίου Ζάεφ που αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι εθνικισμοί, αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο δικός τους εθνικισμός, οι δικοί τους αλυτρωτισμοί οδηγούν σε αδιέξοδα. Και επίσης να θυμίσω και τις δηλώσεις του κυρίου Γκλιγόροφ, το τι λέγανε. Γιατί εδώ επενδύθηκαν και στις δύο πλευρές πολιτικές, προσωπικές και ακραίες πολιτικές. Και στις δύο πλευρές και τροφοδοτήθηκαν. Αυτό λοιπόν στο 2018 και πηγαίνοντας τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη των λαών, επειδή είμαστε βαθιά ειρηνικοί και βαθιά θα σας έλεγα κόμμα το οποίο στηρίζει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, το είδατε και το έχετε δει και τη στάση μας και με τη γείτονα χώρα και είναι προς όφελος και της οικονομικής ανάπτυξης. Δεν θέλω να μπω σε άλλα πράγματα, δεν θέλω να μπω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τι κάνουν σήμερα ή πώς εκμεταλλεύονται, άλλα πράγματα. Των δύο ηγετών το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματός. Απαντάω. Νομίζω είναι σαφής. Μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε άλλο. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, και στη συνέντευξή του στο Έθνος Κυριακής και η θέση δική μας. Αλυτρωτισμός δεν υπάρχει. Είναι σε διάρκεια, άρχισε η διαπραγμάτευση. Είναι θετικό. Εάν δεν γίνει η αναθεώρηση του συντάγματός τους. Θα προχωρήσετε στη συμφωνία. Αλυτρωτισμός δεν υπάρχει. Είπα, κύριε Γκεγκέρογλου, δεν ακούτε τι λέω. Λέω αλυτρωτισμός δεν θα υπάρχει. Κύριε Γκεγκέρογλου, μην με διακόπτετε. Μην με διακόπτετε. Έχετε διαμορφώσει. Ακούστε τι λέω. Σας διακόπτω. Μία ώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο αλυτρωτισμός δεν θα υπάρξει και δεν μπορεί να υπάρχουν. Αυτό λέω. Ήμουνα ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεύτερον, το είπα τρεις φορές, κύριε Κακλαμάν. Τρεις φορές, πόσες φορές να το πω. Λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν ότι όταν θα έρθει η ώρα, περιμένετε τη συμφωνία η οποία θα, όταν και όποιο θα διαμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή έχει και η άλλη πλευρά το δικαίωμα να διαπραγματευτεί εντός της χώρας της και βεβαίως εμείς αυτό που θα καταθέσουμε. Και αυτό θα είναι. Και βεβαίως θα είναι και εκεί θα κριθούν και οι προοδευτικές δυνάμεις. Και δεν θα κρύβονται πίσω από άλλα πράγματα. Και την άποψη του κόσμου που κατεβαίνει στα συλλαλητήρια τη λαμβάνετε υπόψη. Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω ότι εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, μεγάλη θα σας έλεγα, είναι η ειρηνική συνύπαρξη. Και είναι η διαπαιδαγώγηση που πρέπει να γίνεται. Εσύ και όχι με τυχοδιοπτισμούς. Δεν τους χαρακτηρίζεται ακραίους και εθνικιστές. Κύριε Παπαδάκη, μην προσπαθείτε. Εξηγώ πολιτικά ορισμένα πράγματα. Πώς. Και είμαι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτοί οι οποίοι. Δεν είπα τίποτα. Λέω λοιπόν ότι αυτά τα παιχνίδια που παίζονται. Μάλιστα. Και αυτοί οι οποίοι. Ο λόγος και το συγκεκριμένο προσώπο που μιλήσαν ήταν ακραία εθνικιστικός, ακραία προβληματικός και δημιουργεί διχαστικό τρόπο. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα η ρητορία όσων μιλάνε. Η συμμετοχή ή οτιδήποτε άλλο, μεγάλοι άνθρωποι είναι, θα εκτιμήσουν πού οδηγούνται τα πράγματα και τέτοιοι τρόποι και κυρίως προσωπικά παιχνίδια και πού έχει οδηγήσει μια στρατηγική η οποία ήταν ακραία εθνικιστική ορισμένες φορές και οδήγησε σε ήττες εθνικές. Μεγάλος άνθρωπος, σας δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο συλλαλητήριο, αλλά είσαστε ακραίος.